Φίλες και φίλοι μπασκετέλη, καλώς ήρθατε λοιπόν σε έναν ακόμα αγώνα. Σήμερα έχουμε τον αγώνα μεταξύ Αμπαλένθια και Μπαμπούλας, με τις πορτοκαλί εμφανίσεις της ομάδας Αμπαλένθια, ενώ οι Μπαμπούλες είναι με τις αυτές ενδιαφέρουσες που έχουν πάνω Μάικ Βαζόφσκι και Σάλι Σάλιβαν, έτσι για να θυμηθούμε και τα παιδικά μας χρόνια, εμείς του 90 και του 2000. Να πούμε μερικά στατιστικά, φυσικά είμαστε 16 του Evolution. Έχουμε έναν αγώνα όπου έχει μια αρκετά μεγάλη ιδιαιτερότητα, καθώς υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων βάσει των όσων έχουν γίνει στους ομίλους. Δηλαδή η ομάδα της Αμπαλένθια που είναι τυπικά γηπεδούχοι τερμάτισαν στην 8η θέση με σκορ 1-7 τελευταίους αγώνες, με 3 ήττες από τους Metal Wars 53-68, από τους Los Angeles Bakers 53-101 και από τους Anatolian Jazz 61-73. Στην αντίπερα η ομάδα των Μπαμπούλων είχαν 3 νίκες στους τελευταίους αγώνες και τερμάτισαν και πρώτοι στον όμιλο τους με το απόλυτο 7-0. Νίκη επί των Sky The Limit 52-48, επί των Να Σε Καλά με 108-37 και τους Never Again 87-57. Να δούμε αν η Αμπαλένθια θα τιμήσει το όνομα του ή οι Μπαμπούλες θα καταφέρουν να τους τρομάξουν. Έχουμε πει τυπικά οι γηπεδούχοι, η ομάδα της Αμπαλένθια με σκοτοκαλεί εμφανίσεις. Αυτά που έχουμε μιλήσει πάντως έως τώρα με τους παίχτες πριν την αρχή του αγώνα έχουν ένα έξτρα πλεονέκτημα η ομάδα των Μπαμπούλων, καθώς ο πάγκος τους είναι υπερπλήρης στην αντίπερα. Η ομάδα των Τζαμπαλένθια είναι μόλις με ένα άτομο στο πάγκο και επενδυστεί για τα καλύτερα, όπου θα δούμε τι έχει να συνεχίσει με δύο άτομα στο πάγκο. Καταλαβαίνετε και το βάθος δεν βοηθάει σήμερα την ομάδα της Αμπαλένθια. Τζαμπαλένθια. Και από εδώ και πέρα να πούμε τελευταία πράγματα. Η ομάδα που θα περάσει από το σημερινό αγώνα θα αντιμετωπίσει στη φάση των 8 τους East Side Filet, οι οποίοι παίξουν κανονικά 7 Slippers με 102-90 σε ένα εξαιρετικό αγώνα προημερών. Πρώτο καλάθι για την ομάδα της Αμπαλένθια είναι από τον Βουλιακιώτη, ο οποίος είναι δεύτερος σκόρερ σε μέσο όρο για την ομάδα με 12,6 μέσο όρο πόντων. Οπότε δεν μας είναι και παράξενο ότι μπορεί και να ανοίγει το σκόρ της ομάδας του, αλλά η απάντηση είναι πάρα πολύ άμεση και με καλά το κεφάλι ο Τάσος Δημητριάδης θα σκοράρει, θα πάρει τους δύο πόντους, θα πάρει και το φάουλ του γιατί στην γραμμή των βολών για το δεύτερο ομαδικό που κάνουν οι Αμπαλένθια. Η βολή δεν είναι εύστοχη, στο rebound δεν καταφέρνει να το πάρει σε πρώτο ρόλο, σε πρώτο χρόνο ο Σιώτας, αλλά από την πέρα το έχει πάρει ο Κιχέλης. Με την επίθεση των Αμπαλένθια θα μπορέσουν να δώσουν μια απάντηση και έχουμε αλλαγή κάτω. Η κίνηση δεν μου έχει φανεί για φάουλ, ως τώρα το πιο λογικό που πρέπει να είναι η μπάλα να κυβήρει σε πόδι κατά πάσα πιθανότητα. Μια πολύ ωραία κίνηση μέχρι το καλάθι χωρίς να σκοράρει. Προσπαθήσει κανένα σκοράρι. Εδώ πέρα ο Τζανίδης, αλλά δημιουργιάζει το λεγόμενο πούλι μπολ μέσα στο μέσο. Έχει πάρει τα ενία στο σκοράρι με την ομάδα των Μπαμπούλων. Εδώ δεν καταφέρνει να κρατήσει την μπάλα ο Γρηγορόπουλος, θα χάσει την κατοχή. Αλλαγή στα χέρια πλέον. Η Αμπαλένθια φαίνεται πολύ νευρική για το παιχνίδι. Φαίνεται ότι δεν έχουν βρει ρυθμό ακόμα. Η αλήθεια είναι μια διαφορά που έχουμε στους ομίλους. Ποια θέση τερμάτισε κάθε ομάδα και τον φόβο του πάγκου θα μπορούσα να πω. Δεν ξέρουμε τώρα αν και πόσο θα καταφέρουν. Τώρα αυτό νομίζω είναι ξεκάθαρα υπεύθυνο σαν Αμπαλένθια. Παλικαρίσιο καλά. Βοηθάει λίγο να μειωθεί το σκορ στο 5-9 για αρχή. Φυσικά έχει πολύ συμπληρωματική να δώσει κι άλλο πίεση. Να πάει στους 3. Φαίνεται ότι θα παλέψει η Αμπαλένθια.
να χτυπήσει την έλλειψη ατόμου, τον μπαμπούνι. Ή τώρα κάποιος φάουλ με drive. Σίγουρα τώρα, όπως μας είπαν και νωρίτερα, η ίδια φορά επιτέλου πιστεύουν ότι υπάρχει. Αυτό αναφέρει και την ομάδα στα Βαλένθια, σίγουρα το παλεύουν. Αλλά υπάρχουν κάποιες σημαντικές ελλείψεις στην ομάδα των μπαμπούλων. Δεν ξέρουμε τώρα ελλείψη επί ελλείψεων ποιες είναι πιο σημαντικές στο τέλος, θα φανούν ούτως ή άλλως. Είναι ένα παιχνίδι, είπαμε, είναι κόντρα το ένα με το άλλο, μια ομάδα με την άλλη. Τρίτο ομαδικό για την ομάδα της Αμπαλένθια, το οποίο το κερδίζει ο Τσανίδης από τον Σαλαγιάννη. Έξτρα πάσα, δικαίει τρίποντο. Καλό. Έστω πανεβαίνει η διαφορά στους 7, 5, 12. Πολύ ωραία γύρισαν την μπάλα μπαμπούλες. Γενικά πιστεύω θα δούμε αρκετή κυκλοφορία της μπάλας. Λοιπόν, των μπαμπούλων έχουν την ευκαιρία και για την έξτρα πάσα. Έχουν πολύ καλή ομάδα στην κυκλοφορία. Αλλά και τα τρεξίματά τους είναι πολύ καλά. Κανείς της σαν ένας άλλος καμπάτσο. Ξεκίνεται και σωράρε. Πολύ όμως καλά. Αυτά είναι η διαφορά πλέον στους 9. Είμαστε κοντά στα μέσα της πρώτης περίοδου. Θα δούμε την επίθεση στην Αμπαλένθια. Γενικά δεν έχουν συνοχή ακόμα σε επιθετικό κομμάτι. Και σε αυτό που θα πάρει τους μπαμπούλες. Ο Τιχέι δεν έκανε και την καλύτερη πάσα. Δεν υπήρχε καλή συνεννόηση. Στο μπάσκετ συμβαίνουν αυτά, ούτως ή άλλως η ταχύτητά τους είναι αρκετά γρήγορη. Time out για την ομάδα των Αμπαλένθια. Θα επιστρέψουμε και εμείς σε λίγο. 5 και 3 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Επιστρέφουμε το time out της Αμπαλένθια, η οποία δεν έχει φανεί αρκετά προσπαθή στο πρώτο μισό της πρώτης περίοδου. Με το σκορ 5-14. Δεν βοηθάνε και τα 3 foul που έχουν κάνει κιόλας. Αλλά και τα σουτ δεν είναι ιδιαίτερα προσπαθητικά στην συγκεκριμένη αγώνα. Φυλασσούν την αρχή του, σαν να έχουν μπει κάπως πριν. Αν και εδώ γίνεται το φλέξιμο από τον Γρηγορόπουλο. Αλλά στο ίδιο τέμπο από τον Δημητριάδη τον πρόδρομο. Γιατί είσαι και το φάουλ, τέταρτο ομαδικό. Δεύτερο το 9! Και δεύτερο προσωπικό το φάουλ. Τρίτο μηκάρι. Αυτό που περιμένω πάντως στην πρώτη περίοδο, να σου πω την αλήθεια, είναι ότι μπορούμε να δούμε μια διαφορά στο σκορ και μπορεί να φτάσει είτε πάρα πολύ ψηλά, είτε να είναι αρκετά κοντά οι δύο ομάδες, να υπάρξει γρήγορη απάντηση. Μια καλή προσπαθηματική επίθεση από την Αμπαλένθια, για να δεις τι θέλεις. Η Αμπαλένθια είναι ακόμα, είναι πολύ νευρική. Δεν κάνουν καλές επιθέσεις, δεν γυρνάνε την μπάλα. Και αυτό έχει στο αποτέλεσμα τώρα να βρίσκεται στο μέλλον 12. Μετά και το τύπο του Τσανίδη, όπου φτάνει η διαφορά στο 15-17, 4-4 για τις πρώτες περίοδους. Κλέψιμο, ο Τσανίδης θα κάνει όλα μες στο κήπεδο και καλά το φάουλ, όχι. Θα πάρει το φάουλ, ούτως ή άλλως θέλοντα σημεί, είτε πήγαινε για καλά, είτε όχι, πέμπτο ομαδικό, οι βολές ήταν αναπόφευκτες. Παίζει πολύ ωραίο μπάσκετ μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω, τουλάχιστον στην πρώτη περίοδο, τι μπορεί να συμβεί για να σταματήσει αυτό το σερί και αυτός ο ρυθμός της ομάδας των μπαμπούλων. Πρώτη πολύ εύστοχη. Δεύτερη έχει διαφορετική κατάληξη, αλλά είναι θετικό το rebound. Δεύτερη επίθεση. Πάμε όμως και για τρίτη. Αυτή τη φορά υπάρχει αποτέλεσμα. Είναι από τον Τάσο Δημητριάδη. Με συγχωρείτε, είναι από τον Τσιώτα. Παρόν δεν έχουμε δει αντίδραση από την ομάδα της Αμπαλένθια και νομίζω η Αμπαλένθια μέχρι στιγμής είναι απελπιστικά αυτή. Αν συνεχίσει έτσι θα ξεφύγει πολύ διαφορά. Μπορεί να είναι τελικά ένα εύκολο βράδυ, να καταλήξει πλέον για ένα εύκολο βράδυ. Το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθήσει και στη συνέχεια με την έννοια ότι δεν με καθαρίζει, αλλά με τη ψυχολογία που θα περάσουν μετά στο 8. Γιατί το
χρησιμοποιούσε τον goal follow πριν και το πετυχαίνει τώρα. Τσανής γενικά έχει δώσει ένα πολύ καλό ρυθμό στην επίθεση και στην άμυνα. Έχει βοηθήσει αρκετά με κλέψιμο νωρίτερα. Δημιουργεί και σκοράρει, τα κάνει όλα μέχρι στιγμής. Και νομίζω ότι αυτός οφείλεται και τη διαφορά στο σκορ. Αυτό που μας αναφέρθηκε, όπως είχαμε πει και νωρίτερα στις δηλώσεις, είναι η ομάδα των Μπαμπούλων. Τώρα μιλάμε για δηλώσεις από την Βαλένθια. Ότι θα είναι πολύ δύσκολο το έργο τους, αλλά όσο και όσο θα προσπαθήσουν να καταφέρουν το καλύτερο. Και μέχρι και τις βολές από τη βολή βασικά του Τσανίδη. Έχει γίνει το ένα πέρασμα από τις φανέλες και προσπαθούν να βρουν τη λύση, δεν πάρει τη δικαστική νωρίτερα. Οπότε βρισκόμαστε στην αναμονή. Είχαμε θέμα με την φανέλα του Γιώργου Πιμενίδη. Όλα είναι λυμμένα πλέον. Θα δούμε στην πνευματική βολή για το μέσο τρίποντο αν θα είναι επιτυχημένη. Φαίνεται η τελευταία θα κάνει τη βολή από εδώ πέρα ο Σανίδης. Η διαφορά έχει ανέβει αρκετά, είναι στο σύν 17 η ομάδα των Μπαμπούλων. Και προς το παρόν επιστροφή δύσκολη και τον DK δεν θα καταφέρει να σκοράρει εδώ πέρα. Από πολύ μακριά προσπάθησε να κάνει το lay-up χωρίς επιτυχία. Δεν υπολόγισε σωστά τα βήματα και... Και νομίζω και που έχασε το μυαλό της μπάλας σε μια τρίπλα πάνω. Οπότε τον έβγαλε εκτός ρυθμού στο βήμα ή όλο απίθανο. 5-22 διαφορά παρά είναι μεγάλη. Για να δούμε στο υπόλοιπο του αγώνα αντίδραση και την απαλέθεια. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Πολύ καλή άμυνα, αλλά είναι με φάουλ από τον Στεργίου. Δεύτερο ομαδικό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πάμε για επαναφορά την baseline. Γιατί ήταν καλή ευκαιρία για την Αμπαλένθια. 14 δεύτερα και θα ζητήσει να τρέξει. Ναι. Σημενίδη. Καλά. Πολύ καλή άμυνα. Πολύ καλή άμυνα από τον Τάσο Δημητριάδη. Δεν βοηθάει, δεν βοηθάει και επίσης σήμερα ούτως ή άλλως την ομάδα της Βαλένθια να πει ότι κάπου οδεύει. Με τον DK στην πίσω κατεβάζει την μπάλα και να δίνει για τον Τάσο Δημητριάδη. Δεν είναι επιτυχημένη η προσπάθειά του να φτάσει διαφορά στους 20, γιατί με αυτό καλά θα πηγαίνουμε στο 5-22. Πολύ ωραία πάσα. Θα δούμε, θα πάρουν το σούτ από μεσαία απόσταση. Μενίδη θα φτιάξει επιλογές. Δεν θα είναι καλύτερη. Κλέψιμο. Και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Όμως θα για άλλους δύο πόντους ο Τσανίδης. Ανεβαίνει διαφορά στους 19-24. Θα έχουν δει στο τελευταίο 1,5 λεπτό της πρώτης περίοδου. Σαλαγιάννης. Με τον DK θα πάρει το σούτ. Πολύ ωραία κίνηση και εκτέλεση. Να μειωθεί η διαφορά. Όσο προλαβαίνουν τουλάχιστον θα τα καλύψουν στην αρχή. Ωραία προσπάθεια, μπαίνει μέχρι μέσα, σκοράρει. Υπάρχει η απάντηση έστω και με ένα πόντο λιγότερο από τους Μπαμπούλες. Αρκετά άμεσα. 26-18. Πολύ ωραία προσπίριση και το καλάθι από την πλευρά του Πιακούλη, του Γιακουκούπη. Στην επίθεση είναι κάθε ομάδα πρέπει να βγάλει περίπου μία επίθεση. Όπως φοβερό καλάθι και με ταμπλό, πολύ δύσκολα. Η γωνία δεν ήταν και πιο βολική. Για όλη την επίθεση φαίνεται να πάνε τελευταία 13 πλέον δεύτερα της πρώτης περίοδου η ομάδα των Αμπαλένθια. Φαίνεται πως ο Τζανίδης έχει πάρει τους Μπαμπούλες από το χέρι και τους λέει ότι πάμε στους 8. Και να δικαιώνει το σχόλαιό μου. Παίρνει πολλές στη λήξη του χρόνου. Θα εξελέσει για το τέλος
να τις δούμε. Για να δούμε και το σκορ που τους διασπυρώνει, το οποίο είναι τώρα στο 10-28, δύο βολές που μπορεί να φτάσει διαφορά ήδη στους 20, για τρίπλου σκορ επί της ουσίας. Να δούμε. Πάντως, φαίνεται οι Μπαμπούλες να έχουν τρομάξει την Βαλένθια έως τώρα. 10-29. Να δούμε και τη δεύτερη βολή και να οδηγηθούμε στο τέλος της πρώτης περίοδου. 10-29 το τέλος της πρώτης περίοδου. Να δούμε τι θα ακολουθήσει στην υπόλοιπη και υπόλοιπη παιχνίδι από εδώ και πέρα. Επιστρέφουμε σιγά σιγά για το δεύτερο δεκάλεπτο. Με την ομάδα των Μπαμπούλων έχει διαφορά των 19 πόντων. Παραμένει και τα εντοσπάθη Τσανίδη. Πρώτη περίοδος με 10-29. Ένα σκορ το οποίο για αρχή δεν αφήνει πολλά περιθώρια στην τυπικά κοινωνική κομπαλέτια. Αλλά αν θα μπορέσουμε να βρουν μια αντίδραση και να βρίσκουν στη δεύτερη περίοδο για να μπορέσουν να συνεχίσουν από εκεί και πέρα, θα ήταν καλό. Αλλά ξεκινάει δυναμικά και η ομάδα των Μπαμπούλων εδώ Σεργίου να σκοράρει, να περνάει πλέον διαφορά στους 20 να φτάσει 21, μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε δει έως τώρα. Παραλίγο να το κλέψουμε. Έχει το καλά ανάμοδο τον Λέγια για τη μείωση του σκορ. Η απάντηση δεν έρχεται στους Μπαμπούλες, ας κάνει ανταπάντηση. Να δούμε όμως τι θα συμβεί. Εδώ πέρα είναι πολύ ωραία η διοίκηση και το καλάθι από τον Σαλαγιάννη. Λίγο φαίνεται σαν πάρει τα πάνω τους τουλάχιστον στην αρχή για Βαλένθια. Η διαφορά είναι μεγάλη, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να καλυφθεί εύκολα, αλλά θα προσπαθήσουν, από ό,τι φαίνεται, δεν το καταλήφθουν ούτε ψυχικά τουλάχιστον. Δεύτερη ευκαιρία για την ομάδα των Μπαμπούλων. Τον μπλοκ παραλίγο. Καλάθι με πιθανό φάουλ. Αλγαρίστη. Δυναμική κίνηση, πολύ ωραίο τελείωμα με παίχτη πάνω του. Μπαλά, θα περάσει στον Βαριστό. Πάει μόνος του, δεν θα σκοράρει. Έχετε από πίσω στο rebound ο Διαγιώτης. Θα σκοράρει. Παραλίγο να δει πολλό. Πάντως να πάρει και το καλάθι. Πρώτη βόλη δεν είναι επιτυχημένη για τον Σαραγιάννη, ο οποίος ήταν πονηρός στην επαναφορά των Μπαμπούλων. Δεύτερη είναι έστωχη, λίγο διαφορά έχει πέσει, εντάξει, τώρα. Διαφορά των 21, έτσι και 18 αυτή τη στιγμή, με καλό momentum. Και άμα γινόταν εδώ και το κλέψιμο θα ήταν, γίνεται τέλει το κλέψιμο, κανονικά τον αφήσω τον Γιώργο Χρυμενίδη. Το θέμα είναι να μπορέσουν να βγουν και εδώ σκορ, το οποίο θα είναι ψυχολογία πάρα πολύ. Δεν βρίσκουνε, αλλά είναι θετικό το rebound. Ανάμεσα σε δύο δεν καταφέρνει ο Σαλαγιάννης. Η μπάλα σε ποιον θα δοθεί, μπάλα στους Μπαμπούλες. Δεν ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για να σκοράρουν, να μειώσουν και να ανέβουν ψυχολογικά. Δεν την εκμεταλλεύτηκαν σε τρεις διαφορετικές φάσεις και εν τέλει χάσαν και την κατοχή. Φάουλ το οποίο κερδίζει ο Στεργίου. Φάουλ είναι από τον Σαπουρίδη, δεύτερο προσωπικό και είναι το πρώτο στην δεύτερη περίοδο. Δύο βολές Στεργίου. Η πρώτη είναι άστοχη. Η δεύτερη όμως έχει αποτέλεσμα. Θα αυξήσει τη διαφορά κατά ένα πόντο στο 15-34 συν 19. Και πάνε για μεγαλύτερη διαφορά μετά και το κλέψιμο που γίνεται
τον Σιώτα. Θα καταφέρει να σκοράρει. Διαφορά ξαναφτάνει στους 21. Δεν προσπάθησε Βαλένθια στην αρχή λίγο να κάνει να μειώσει. Να δούμε αν μπορέσει τουλάχιστον από εδώ και πέρα να κάνει κάτι παρόμοιο. Γενικά βλέπουμε η ομάδα σαν Βαλένθια να κάνει πάρα πολύ έντονες κινήσεις. Δεν μπορεί να κρατήσει ιδιαίτερα την μπάλα. Πάνε ορμόμενοι. Και γι' αυτό έχουν κάνει και τα λάθη λόγω ταχύτητας. Όχι, αλλά το και σουτάρει ένα μικρύς. Πολύ καλό σου. Τζανής πρέπει να έχει τραβήξει την ομάδα ως τώρα. Για διαφορά τουλάχιστον, γιατί διαφορά επιπέδει και φανεί προς το παρόν. Διακτώτης θα κρατήσει την μπάλα, θα πάρει το σουτ. Γενικά έχουμε δει να εκδείξει. Η ομάδα του Ποπούλος μας έχει σίδερο συνάμεις. Είναι πολύ καλή. Το βλέπουμε και στη δυναμικότητα τόσο στα rebound όσο και στα, στην οργανωμένη άμυνα όπου δεν έχουν φοβηθεί. Πρέπει να κρατήσουν την μπάλα. Πολύ ωραία κίνηση του Μενίδη. Δεν καταφέρνει όμως να σκοράρει. Πρώτο σουτ άστοχο, έχουμε επανάληψη όμως. Γύρισε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο Δημητριάδης προφανώς δεν καταφέρει να σκοράρει καν τα δύο τρίποτα που δόθηκε η ευκαιρία. Παρόμοια και η επίθεση της Βαλένθια. Μέσα πάει για τρίτο σερί. Όχι, πάει για τρίτο σερί. Την μπάλα. Γράψε λάθος. Τρίτο σερί σουτ από τον Δημητριάδη τον πρόδρομο. Αλλά και αυτό είναι άστοχο. Έχουμε δει ένα αρνητικό σερί στα σουτ. Νομίζω πως η Βαλένθια θα βγάλει τρόπο να σκοράρει γιατί έτσι πάντα τρίποντα σήμερα. Και όσο συνεχίζει να σουτάρει από το τρίποντο θα ξεφέρει κι άλλο διαφορά. Αυτό που δεν έχουν περάσει ιδιαίτερα στο ζωγραφιστό κοντά στην μπασκέτα. Γιατί οι άμυνες όσο προσπαθήσαν είχαν χάσει τις κατοχές τους. Ιδιαίτερα με τις κάθετες πάσες προς την χώρα του γηπέδου. Δεν έχουν υποφεληθεί ιδιαίτερα. Full court πάσα, πολύ καλή. Και καλά, με τους Μαπούλες που κάνουν το 15-40. Σιώτας βρέθηκε μόνος του, δεν είχε κάτι να φοβηθεί. Δύο πόδι, εύκολη από τα χέρια του. Γενικά, αν παρατηρηθεί, ο Ιακιώτης εκτελεί με πολύ ψηλές καμπύλες. Θα το έχει παρατηρήσει. Πάντως αυτή η άμυνα ήταν αρκετά καλή. Πάνω λίγο από το σουτ καταφέρουν να κόψουν την κατοχή. Πολύ ωραία η άμυνα. Όπως άρχισε να δούμε και τη συνέχεια αυτής. Θα προλάβουν για γρήγορη εκτέλεση. Πάνε λίγο πιο... παίρνουν παραπάνω χρόνο η επίθεση. Την τελική επίθεση την κάνει Σιώτας να πάρει άλλους δύο πόντους, να αυξήσει κι άλλο τη διαφορά. Διαφορά πλέον ακουμπάει, θυσιάζει τους 30-15-42. Ένα τρίποντο μακριά στους 27 η ομάδα των Μπαμπούλων. Δεν θα καταφέρει να κρατήσει την κατοχή, παρότι κρατάει την μπάλα από ο Σαραγιάννης. Εδώ υπάρχει άμεση η απάντηση. Χειμενίδης ο Άρης. Γκλοκ χαμηλά. Πλέον ωραία τα χέρια. Πλέον ωραία τα χέρια. Ο Σιώτας, ο οποίος στη δεύτερη περίοδο έχει πάρει τα πάνω του. Δηλαδή για να είναι πρώτο βιολί της ομάδας και επιθετικά και αμυντικά. Κατά τρίποντο έστω τον Σαλαγιάννη. Να μειώσει τη διαφορά. 18-42.
ο οποίος Σαλογιάννης είναι κατά μέσο όρο από το σκόρερ του Βαλένθια με 16 πόντους ανά αγώνα. Και σήμερα πώς φαίνεται μόνος και άλλα εβδομάδα στην επίθεση. Να δούμε αν θα συνεχίσει σε παρόμοιο τέμπο. Σαν να βρει καλύτερο ρυθμό, μου φαίνεται. Αυτό θα ήταν πολύ σημαντικά για την ψυχολογία, τώρα να δούμε αν θα μπορούσε να τρέχει στο διάστημα. Παρά το την άσχημη προσπάθεια του Σιώτα, αυτό πάντως που έλεγα και νωρίτερα, ο Τσαρνίδης είχε αναλάβει τον γενικό ρόλο στην πρώτη περίοδο. Φοβερή πάσα, πολύ ωραίο καλάθι για την Βαλένθια. Βρίσκει αφύλακτο του συντέκτου, αυτός μόνος του το καλάθι, δεν νομίζω θα μπορούσε να δυσκολευτεί και ιδιαίτερος. Πατέτε ηλικία από το φέρετε. Η Βαλένθια έσφιξε στην άμυνα και βρήκε λίγο τους μπροστά. Έχουν κάνει ένα καλό σερί με τρεις επιθέσεις που σκοράρουν. Έχουν κάνει ένα αυτό σερί. Αν δεν μειώσει τη διαφορά θα μπορέσει να προσπαθήσει να φτάσει τουλάχιστον. Από το 15-42 έχει πάει στο 23-42, ένα 8-0. Δεύτερη φορά το ίδιο, το ίδιο έργο. Δεν καταφέρει να σκοράρει εδώ πέρα, αλλά παίρνει τουλάχιστον το φάουλ και τις δύο βολές. Το φάουλ, αν δεν καλά, το χρεώνεται ο Άρης Δεγκάς. Θα δούμε τις δύο βολές αν θα είναι έστοχες. Πρώτη δεν κάνει το χατήρι. 1,5 λεπτό έχει απομείνει για το ημίχρονο. Δεύτερη είναι εύστοχη, 24-42. Σανίδης δεν έχει κουραστεί ούτε δευτερόλεπτο ακόμα. Πολύ θέλει για να τρέχει με τέτοιο ρυθμό. Θέλει και μπλοκάουτ όμως να παλέψει. Δεν μπορείς να μειώσουν. Δεν ξέρουμε, στο αμυντικό κομμάτι μπορεί να... Κι αυτό και με τα μπλό. Δεν έχω κάτι να σχολιάσω, νομίζω πας πανέσα το... Ο one man show με τη στιγμή. Βάζω και μισό μαζί τον Σκιώτα. Εγώ θα το πω αυτό. Στο τελευταίο λεπτό έχουμε περάσει, δεν υπάρχει απάντηση στο προηγούμενο τρίποντο. Και δεν υπήρχε δεύτερο σκέλος τουλάχιστον μετά την πρώτη επίθεση. Δύσκολο, δύσκολο καλά. Σε 26-45 πλέον. Καλάθι και φάουλ. Εκπληκτική προσπάθεια, τρομερό καλάθι. Να μπαίνει ανάμεσα σε δύο και να σκοράρει. Τέλος και το φάουλ. Ο Σιώτας. Σαν άκουσα ότι είπα one man show και θέλω να με τιμωρήσει. Νομίζω αυτό είναι στο μυαλό του. Μία τελευταία επίθεση σημαίνει για τα Βαλένθια. Δεύτερο λεπτά. Αν την Βαλένθια. Όχι, όχι. Ακούγεται από τον πάγκο να πάρουν όλη την επίθεση, οπότε... Ναι, όμως μένουν 14 δευτερόλεπτα. Οπότε θα μείνει και αυτό γιατί τα Βαλένθια. Το πήραμε. Τι κλέψιμο! Τσανίδης! Θα κάνει όλο και συμφέρει. Το σκορ παρά είναι μεγάλο. Διαφορά αρκετά μεγάλη. Το ημίχρονο κλείνει με αρκετά μεγάλη διαφορά. 26-49. Νομίζω τα λόγια είναι περιττά. Επιστρέφουμε για το τρίτο δεκάλεπτο μεταξύ της ομάδας της Βαλένθια που είναι στις 26 πόντους και στις 51 η αντίπαλή της Μπαμπούλας. Ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο νομίζω η ομάδα του Μπαμπούλων δεν άφησε υπερφορία ιδιαίτερα τώρα. Εντάξει, πλέον στο συν 23, στην 25 έλειξε το πρώτο μισό.
one and half man show. Στην αρχή μία κατά κύριο λόγο είναι από τον Τσανίδη και ακολούθησε ο Σιώτας με ένα μικρό 4-0 σερί, το οποίο λίγη μόλις τώρα είναι ξεχνάμε τον Δημητριάδη. Δεν έχει πάει καθόλου και στο Δημητριάδη ο Τάσο. Και αυτός είναι ψηλά στο σκοράρισμα, 16,2 μεσόωρο πόντων. Η απάντηση έντερα ευθεία σε τον Φιλέλη. Πάλι με άλλη την έχει μπει η απαντήση τώρα. Το δύο χρόνο φαίνεται να τους βοήθησε. Πάλι η Δημητριά της εδώ πέρα να βοηθήσει εκεί που χρειάζεται. Δημητριά της κάνει bullying στο πόρ. Τι κάνει? Κάνει bullying στο πόρ. Θα μπορούσε. Μπορούσαμε να το πούμε και έτσι. Καλό. Ζανίνης τώρα, εντάξει, νομίζω αν συνεχίσει με ένα παρόμοιο ή άμα όπως συνεχίζει με αυτό το ρυθμό πλήν ότι θα το δούμε για MVP. Νομίζω θα περιμένω τις δηλώσεις μετά. Κάποιος τον ευρέασε σήμερα. Ή παρά είναι χαλαρός για να μπορέσει να δώσει το focus του εδώ πέρα σε τέλειο βαθμό. Καλό. Νομίζω παρατάω σήμερα. Τσανίδης είναι ευθυδιασμό, δεν έχει νομίζω 3 τρίποντα σε ευθυδιασμό. Ναι, έχει 3 τρίποντα. Σε ευθυδιασμό δεν τα έχουμε μετρήσει. Αλλά έχει πολύ καλό σέρι ευθυδιασμό. Και από κλεψίματα και γρήγορες μεταβιβάσεις. Και όταν θα αφήσει για τον Δημητριάδη, μας καταφέρει να σκοράρει υποπίεση. Φαίνεται να υπάρχει πολύ καλή χημία στους Μπαμπούλας, γιατί γυρίζουν την μπάλα πολύ ωραία. Εντάξει, νομίζω ότι το 7-0 του ομίλου μιλάει από μόνο του. Και ιδιαίτερα κάποια παιχνίδια με μεγάλη διαφορά, όπως επί τον Never Again με 30 πόντους. Είμαι τους να είσαι καλά στους 71. Έχει την... Έχει, νομίζω... την εικόνα να τη δώσει. Το αποκτώσουμε πρώτα και τα τελευταία, κάτι από τα τελευταία παιχνίδια στο ομάδα των Μπαμπούλων. Δηλαδή είναι το θεωρούμε από το φαβορί. Νομίζω ναι. Είναι από τα φαβορί. Μια ομάδα η οποία... γενικά η... Ας σκεφτούμε ότι μέχρι τώρα... Συμπελαμβάνω. Θα πω πρώτα αυτό που λιάκει. Ο Κουλιακιώτης έχει κάνει πολύ ωραία τη ζήση, έχει πάρει το φάουλ και πετύχει και το καλάθι. Δύσκολο, ναι μεν, επιτυχημένο δε. Γενικά, αν υπολογίσουμε ότι συνεχίζει τον ίδιο ρυθμό το μάτς και δούμε νίκη των Μπαμπούλων, θα μιλάμε για ένα σερί 8-0 στην Evolution. Δεν είναι καθόλου απίθανο. Διαφορετώνει στους 31 με 35-66. Δύο βολές του Τάσου Μητριάδη. Πάντως, οι απουσίες που μας είπαν ότι θα έχουν οι Μπαμπούλες νωρίτερα και μας είπε κυρίως ο Τάσος Μητριάδης ότι δεν νομίζω να φαίνεται τώρα στο παιχνίδι. Δεύτερη βολή έστοχη, 35-67. Ο Τάσος δεν είναι για πλήρη. Δεν ξέρω, εκεί και ήταν τρομακτικό. Έχουν σκοράρει με 7 πόντους σε 23 λεπτά. Και κάτι, ναι. Είναι... Προμηνύει 14 νομίζω. Τρίτη σερή ημέρα που σου εμπολίζουν Python και 14. Έχουμε την νίκη και τον αντίπαλο. Στο επόμενο γύρο για την αποκριθέντα ομάδα. Εισάιτ Πηλαία με Σαλούκα Σεβεσμίφες 192 έγινε. Επίσης είχαμε την προηγούμενη μέρα τη νίκη των Monsters επί του Νάσε Καλά με 120-50. Νομίζω καταλαβαίνετε ότι
Βλέπουμε πολύ δυναμικούς αγώνες με αρκετά ψηλά σκορ. Εγώ πιστεύω πως αν δεν πάρουν το πόδι από τον Γκάζι, προμηνύεται ρεκόρ πόντων. Το θέμα είναι μην είναι από βενζίνη, αλλά το απόθεμα το βλέπω. Σιγά σιγά. Όμως είναι φυσιολογικό, θα πω ότι κάποια άσχημα σουτ είναι που το βλέπουμε μέσα στο πρόγραμμα. Coach to coach δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Ο Άρης Πιμενίδης θα πάρει το φάουλ. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα αρκετά να δω το καλάθι. Αυτό θα άξιζε να μετρήσει. Α, ναι, θα άξιζε να μπει τουλάχιστον την πλευρά της Βαλένθια. Και όχι μόνο για την ψυχολογία, αλλά και λόγω θεάματος. Γιατί οποιοδήποτε άθλημα θέλει και το θέαμά του. Πρώτη βολή άστοχη. Και όταν σου φυλά στο rebound θα κατεβάσει ο Σεργίου. Για τις πρόγραμμες θα πάρει το σούτ χωρίς επιτυχία. Το rebound ο Άρης Πιμενίδης θα αφήσει τον Ευθυλέλη πίσω ξανά η μπάλα χωρίς επιτυχία το σούτ. Ξανίδης, πολύ ωραία μπάσα. Νομίζω είναι σε ωραίες φάσεις. Δηλαδή πηγαίνει καθαρά για οπτικά τουλάχιστον για καλάθι. Άσε πολύ ωραία την μπάλα στον Σεργίου για να τελειώσει τη φάση. Γρήγορη απάντηση. Θέλει ο τσαγανό η ομάδα παραπάνω στον Βαλένθια. Το είδαμε πάρα πολύ στη δεύτερη περίοδο. Αρχίζει να λειτουργεί και στην τρίτη. Μια πολύ καλή ατομική κίνηση από τον Άρη Πιμενίδη. Θα πάρει και αυτό το σουτ, θα το πάρει. Θα εξοχίσει. 42-71. Έχεις ποτέ να γυρίζει από όλα αυτή τη διαφορά. Μπες να δεις τον Ολυμπιακό της ΕΚΑ, τελικό. Εμείς θα πάμε στο time out για την ομάδα της Βαλένθια. Αλλά δεν νομίζω η Βαλένθια να γίνει να βασίξει πάντα όλοι μέσα. Με 30 πόντους και. 30 είναι πολύ πόδι. 42-74. Βλέπουμε λοιπόν μετά το time out τι επιφυλάζει συνέχεια το αγώνα. Τα υπόλοιπα 13-40 του αγώνα για μπασκετικά λεπτά. Επιστρέφουμε το time out της Βαλένθια. Διαφορά θα είναι μεγάλη. 42-74. 32 πόντι. Δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουν. Η Ιωνή δεν είναι καλή. Πάντως ως τώρα. Μετά και από αυτήν την προσπάθεια πάσας προς τον Γιώργο Πιμενίδη. Να μην είναι επιτυχημένη, 3,5 λεπτά απομένουν για την τρίτη περίοδο. Και βλέπουμε για πρώτη φορά από όλους τους παιχνίδι να παίζουν σύστημα. Δεν παρόλοι και σύστημα, δεν μπορούν να χάσουν. Από την αρχή οι διαφορές αποκτήστηκαν, δεν αφήνουν περιθώρια στην αντιπάλου. Νομίζω άξιο το 8-0 στον όμιλο, στον δεύτερο μηδέν στον όμιλο. Απλά υπολογίζω και τέλος του αγώνα στο 8-0. Βρήκαν, μετέβαλαν τον ρυθμό τους, δεν είχαν καθόλου κενά διαστήματα και ήταν άξιοι νικητές σήμερα. Κι άλλο. Όχι, δεν είναι. Δεν μου εξήγησε αυτό το σουτ. Εσύ για μένα χρειάζονται κιόλα. Πιμενίδη της θέλει να σκοράρει. Κατοχή για τους Βαλένθια, τα χέρια του Δημητριάδη του Πρόδρομου. Πλακιώτης θα πάρει το σουτ. Δεν θα είναι έστοχο. Πολύ έξυπνη και γρήγορη η προσπάθεια. Και rebound, το οποίο φέτο δεν θα κατευθεί, αλλά δεν κατευθείται εδώ η κατοχή. Ζανίδης αρχίζει μόνος του. Ζανίδης δεν φρενάρει με τίποτα.
Μην του δώσετε μπροστά του μπάρα, θα τη σπάσει. Δημήθηκε εδώ. Για τρεις από απόσταση δεν θα είναι επιτυχημένο. Αλλά... ναι, ο Τσανίδης δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι μπορεί να σταματήσει σήμερα. Μόνο αυτό το ξέρω. Για μαργή αλλαγή. Κιλέλης δεν θα σκοράρει στο σούτ. Παραλίγο. Κιμενίδης. Πολύ ωραία η πίεση. Αυτό που έχουν παγκόσμιο είναι πολύ καλή και οργανωμένη άμυνα. Είτε σε τακτική, σε άτακτη ακόμα. Και ακόμα σε άτακτη άμυνα. Τσανίδη. Πάρα πολύ ωραία. Το θέλει καλά. Δεν έχει πολύ. Πώς το βάλε ακόμα. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο καλά. Μαγικό καλά. Γιατί... έμεινε στον αέρα και τελείωσε εντυπωσιακά. Με την μπάλα να έχει από κάτω, όχι ούτε καν την αφήνει τόσο καλάθι. Ναι, νομίζω... φοβερό fadeaway. Δείχνει την ποιότητά του στην παπούλα. Αυτό που θα πω και θα γίνω λίγο γραφικός με ένα κακό λογοπαίγνιο. Νομίζω οι μπαμπούλες έχουν βρέθει από τα χειρότερα παιδικά όνειρα της Αμπαλένθια σήμερα. Πραγματικά. Διακιώσεις. Ζαπουρίδης θα φύγει το φιλέλι. Θα πάρει το σουτ, δεν θα είναι έστωχο. Ξανά κατοχή για τους μπαμπούλες. Δημιουργούν τον μπαμπούλο. Η τριά της πρόδρομος για τρεις έστωχος, 82. 46, 80. Διαφερώνει το καλάδι στον πάγκο. Ωραία σημαντική συνέχεια πάντως. Τι έχουμε δει. Αυτό είναι ένα ευχάριστο γεγονός. Διακιώτησαν δύο των αδελφών Δημητριάδης. Με τρίποντο, εννοείται πως θα πάει για τρίποντο. Σε αυτό μέσα, όλα μέσα σημαίνει. Νομίζω κάποια πράγματα καλωσάρα δεν αποφεύγεται σήμερα από την πλευρά των μπαμπούλων. Μπορώ να πω, γι' αυτό πέραγα νωρίτερα πάντως για τον Τσανίδη, μικρή μπροστά του μπάρα. Εκεί δεν ξέρω τι θα γίνει και είναι πενιγμός για τον πιθανό, από ό,τι φαίνεται, επόμενο αγώνα με τους Inside Pilea και τον αντίπαλο, τον παίχτη, τον μπάρα της Pileas. Να δούμε τι έχει να γίνει εκεί πέρα πλέον, γιατί εδώ σιγά σιγά όλα έχουν γίνει πολύ φανερά. Επιστρέφουμε τώρα για το τέλος της τέταρτης περίοδου. Οι μπαμπούλες επαναφέρουν. Το σκορ έχει ξεφύγει, είναι σχεδόν 40 πόντους διαφορά, 46-85. Έχουν μια αίσθηση πρώτη πίεση σαν επιτυχημένη και θα φύγουν πάνω στους 40. Κακή αίσθηση. Το φαγητό. Πού τον πάσα, δικαίει, σταματάει. Πολύ ωραία καλά για τον Αρυπημενίδη να κρατήσει ό,τι μπορεί να σώσει η ομάδα της Αμπαλένθια. Η Αμπαλένθια πλέον παίζει την τιμή της. Και η τιμή των όπλων, όπως λέμε, πάντα είναι μεγάλη. Δεν το θέλει η ίδια ένα σημείο του Κουλιακιώτη την μπάλα. Μείνει και χαμηλά στο σκοράρισμα. Είναι κοντά στο μέσο όρο, αλλά έχουμε δει και παιχνίδια με πολύ υψηλό προσωπικό σκορ. Οκ, φοβερή πάση στην πλάτη άμυνα. Και καλά του Δημητριάδη. Με κλειστά μάτια θα προσθέσει το κεφάλι. Τώρα που κάνει νερό, αν του κλείσουμε τα μάτια και θα αφήσουμε να παίξουμε. Δεν θα καταφέρει η Αμπαλένθια να το γυρίσει. Πολύ λίγο χρόνο για να γίνει αυτό νομίζω. Η παιχνίδι πάντως έχει προσφέρει θέμα στις επιθέσεις και των δύο ομάδων. Έχουν δει πολύ ωραίες επιθέσεις, πολύ ωραία καλά και πολλές ωραίες συνεργασίες και κλεψίματα. 50-87. Την
Δημητριάδης, δηλαδή μόνος του, θα αφήσει για τον πρόδρομο Δημητριάδη, θα πάρει το σουτ στους 90 πλέον. Δεν χάνει τρίποντο με τίποτα σήμερα. Διαφορά αρκετά μεγάλη, οι μπαμπούλες έχουν πάρει διαφορά, δεν ξέρω, η ανατροπή είναι πολύ χαμηλή σε πιθανότητες, σκοτεύουν στο 0 σε ακραίο σημείο. Στο δυνασμό, σταματάει. Μιλάει, σουτάρει. Είναι πολύ δύσκολο σουτ, το ναι, και δεν το θέλει σε μαζική. Μπάλα δεν έκανε. Πρέπει λίγο σταματήσει να κάνει τα χατήρια μπάλα, αυτή είναι η αλήθεια. Εδώ στην αντίπαρα έκανε χατήρι στον Σαλαγιάννη. Πολύ ωραία προσπάθειά του. Παράλληλα. Κι άλλο. Λες. Κι άλλο. Δεν χάνει με τίποτα. Έχει ένα τρομερό σερί. Πόσο έχει βάλει σήμερα, 5-6. Νομίζω είναι 5. Θα δούμε μετά στη στατιστική του ή άλλω. Δεν υπάρχει απάντηση προ Σαμπουρίδη. Και ο έτερο. Όχι, εντάξει. Ένας για σήμερα. Ένας είναι από μέσα, ένας απ' έξω. Πολύ ωραία προσπάθεια του Σαλαγιάννη. Πάλι κάτι έτσι καλά. Λίγο ματιαμένο, νομίζω τον έγανες. Μάτιαξες λίγο. Πόσο να βάζει αυτό, του Ράση. Ούτε σε ριμπάμ. Πάντως, η θέληση αλλαγών κάποιων παιχτών είναι ένα σημάδι ότι θέλουν και να δώσουν προμηθεί στους παιχτές και τελικά που χάσει δει το μπάτσο να έχουν γεμίσει ήδη. Έχει ξεφύγει από το μάτσο αρκετά, οπότε... Και επειδή κάπως θα το χαρούμε, οι υπόλοιποι μαζί. Στην Γιού να ανεβάζει διαφορά στο 41, 54-95. Θα δούμε double score. Κύριε, για double score θέλουν πλέον πρέπει να φτάσουν στους 108. Άλλους 13 πόντους στη σερί. Σοβερή ενέργεια και... Δεν είναι στο ποδόσφαιρο του Τζίμι. Αλλά θα υπάρξει Ξανίδης. Λες. Το είδαμε γι' αυτό. Τρίποντο χαμένο. Ο φοβερή κίνηση που στέλνει. Και τον έφαγε με ιδιοτέλεση στη φάση. Οκ. Σταματάει. Όχι, δικαίει πολύ άσχημα σήμερα. Εκ που όπου φέλησουν τη διαφορά να πάνε πιο ήρεμα, δοκιμάσουν κάτι καινούργιο. Ξανίδης. Τρομερό. Τρομερό, αλλά δυστυχώς όχι επιτυχημένο. Μακριά τα χέρια του Σεργίου. Αυτό μόνο το πούμε. Κόβει την επίθεση ψηλά. Το σκόρ της 54-95. 5,5 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Πάντως έχουν περίπου 1,5 λεπτό χωρίς σκόρ. Και θα συνεχιστεί τουλάχιστον από αυτήν την επίθεση. Τζάμπολ υπέρ των Μπαλένθια, μπάλα. Φιλέλης, χαμηλή άμυνα από τον Αστυγείο, θα έρθει και ο Πουμενίδης να σκοράρει. 5-65. Δικαίει, θα περάσει. Με ταμπλό δεν θα καταφέρει να στοχίσει, δεν είναι ιδιαίτερα πιθανό σήμερα. Yeah. Το κάνει τώρα όμως με την καλή βοήθεια του Τσανίδη. Ασταμάτητος ο Τσανίδης μπρος και στην επίθεση και στην άμυνα. Απάντηση άμεσα από τον Σαλαγιάννη. Ο Τσανίδης στο τέλος της τρίτης περίοδου ήταν στους 30. Σήμερα κάνει πλάκα. Είναι κατά μέσο όρο νομικοτονισμό κοντά στους 10 πόντους ανά περίοδο.
έχει περάσει το μέσο όρο των 25 που έχει ως τώρα. Θα δούμε ποιος θα σπάσει την 140. Είμαστε 59. Δεν ξέρω. Κάνουμε προπόνηση εδώ πέρα. Και Κιώτας σπάει την 140. Και έχουμε αλλαγή. Έχουμε time out από την πλευρά των Αβαλένθια. 101-64-2 για τη λήξη του αγώνα. Επιστροφή λοιπόν για τα τελευταία 4 λεπτά του σημερινού αγώνα. Διαφορά στους 41 υπέρ της ομάδας των Μπαμπούλων. 60-101. Είχε γίνει ένα μικρό μπέρδεμα στην αρχή, το οποίο διορθώθηκε. Κατά λάθος η ομάδα της Αμπαλένθιας κίνησε με 6. Δυστυχώς αυτό βρέθηκε νωρίς και έγινε. Βγήκε ένας παίχτης. Η Λέλης δεν θα καταφέρει να σκοράρει. DK Τσανίδης. Το ήρεμο πλοίο, 3,5 λεπτά που μένουν, διαφορά τεράστια. Πολύ ωραίο καλάθι με ψηλή καμπύλη και ταμπλό από τον Σαλαγιάννη. Θα πει λίγο ρυθμό σου, τέλος τον Ιωσή ή όχι. Πώς το βλέπεις? Τώρα τελειώνει το παιχνίδι, δύο λεπτά μένουν. Πιστεύω να στόχω στοιχηματικά over μισό τρίποντο. Το ακούω. Για να δούμε τον Αντιγιώτη όμως. Πάντως για δίποτο δεν τον έχω δει τώρα. Γι' αυτό σου λέω, γι' αυτό δεν θέλω τον δίποτο αυτήν. Μέχρι μέσα δεν καταφέρει να σκοράρει ο Γρηγορόπουλος. Γιώργος Κυμενίδης ο rebound. Μπλόκα από το ταμπλό. Τσανίδης. Εντάξει, νομίζω τα λόγια πλέον περιττά για τη σημερινή εμφάνιση. Να δούμε αν τον δούμε τελικό αποτέλεσμα, γιατί πλέον αυτό έχει σημασία από εκεί πέρα. Η διαφορά είναι στους 42, 2 λεπτά για το τέλος, 62-104. Απαντήσεις δεν μπορούν να δώσουν πλέον. Πάει μόνος του. Το πάει μόνος του μέχρι μέσα όμως. Δεν τον θέλει τίποτα, όντως. Δεν τον θέλει την πηγή σήμερα πολύ κοντά. Χωρίς στοιχεία και το σουτ του Σαπουρίδη. Τσανίδης για το θέαμα τώρα. Δικαίωμα από κοντά, δικαίωμα από κοντά, εντάξει. Δεν είναι γίνεται να μείνει τόσο εκτός. Αν δεν βάλει ένα τρίποντο δεν λέει το παιχνίδι. Θα ζητήσουμε να πέσει το αστερίσιο. Άμα είναι. Για να πούμε καλά, φυσικά να πούμε καλά όμως. Θα το πάρει. Δεν την πάρει μέσα στο σχέδιο ρώσε. Πολύ ωραία κυκλοφορία. Αν δεν τέλει από αυτήν την ομάδα. Να κάνει πιο στύπλιον εδώ πέρα, τι άλλο να δούμε. Τελευταίο λεπτό του αγώνα. 64-106. Το μόνο που ζητάς επί την ουσία εσύ είναι το τρίποντο του DK, τίποτα άλλο. Το μόνο αυτό θα με αποζημιώσει. Σου τ' έβαλε. Θέλει λίγο πιο πίσω όμως. Θέλει λίγο μετά. Τώρα πάει τέτοιο. Πιστεύω ότι θα κάνουν τελευταία επίθεση. Εντάξει, διαφορά στους 44. Έχουμε ακόμη μισό λεπτό, οπότε ίσως και απολαύουν μια επίθεση. Έχεις μισό λεπτό, ίσως μάλλον. Τέλος τώρα. Τσανίδης. Θα πάρει τελευταίο σουτ μάλλον, το αγώνα, χωρίς ηλικία. Ζητάει και συγγνώμη. Και
Και το παιχνίδι τελειώνει εν τέλει με 66-108 τελικό αποτέλεσμα υπέρ της ομάδας των Μπαμπούλων, οι οποίοι τρόμαξαν τους αντιπάλους τους σήμερα από την αρχή μέχρι το τέλος. Περνάνε στους 8 θα βρουν αντιπάλους τους την ομάδα των East Side Πηλαία. Νομίζω ότι άλλο και να πούμε θα είναι περιττό. Εμείς σας χαιρετούμε από το Sonic Arena και τα λέμε σε επόμενο αγώνα.